Καλησπέρα, είμαι Αγγέλη σε ένα βίντεο. Όπα, πού είμαι? Δεν φαίνομαι. Πού είναι η κάμερα, μωρέ? Άλλο πάλι και τούτο. Αλλού έχω την κάμερα, αλλού κοιτά, μωρέ. Πού είμαι τώρα? Φαίνομαι, δεν φαίνομαι στην κάμερα. Ας πίσω, πού είναι? Γιατί εδώ είναι φούσκωτα το μέρος. Σε βάλουμε λίγο φως. Α, ορίστε. Τώρα φαίνομαι κάπως καλύτερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, δεν είμαστε στο δωμάτιό μου που είναι χαμός, αλλά είμαστε στο δωμάτιο των δικών μου γονιών. Όσοι είδατε το προηγούμενο βιντεάκι, το προηγούμενο βίντεο short που ανέβασα, θα ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα εδώ, Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, είμαστε μόνοι μας στο σπίτι. Έχω το σπίτι σήμερα όλο δικό μου. Και είναι ευχαριστική εμπειρία το να ζεις μόνος. Κάνεις πραγματικά ό,τι γουστάρεις. Θα μου πεις τώρα πού το βρήκες αυτό το φως που μας δείχνεις εδώ φως μας είναι χάλια. Ναι, για να ανοίξω το φως εδώ είναι ακόμα χειρότερα. Και αν ανοίξω αυτό φαίνομαι χειρότερα. Οπότε αυτό και μόνο είναι μια χαρά. Πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Έχουμε γίνει υπολογιστή και έχουμε ένα power cut. Γιατί έχουμε και power cut εδώ πέρα στην Ελλάδα. Διακοπές αίματος και πάει λέγοντας. Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως βλέπετε. Άλλο ένα φανταστικό σενάριο αυτό. Να είμαι μόνο στο σπίτι με έναν υπολογιστή και ένα κινητό. Φαντάζει τρομερό όλο αυτό, η όλη φάση. Είναι τρομερό γιατί να μένει μόνο είναι καλύτερο. Αλλά βέβαια το σπίτι δεν είναι δικό μου. Είναι το γονιόν μου, τη μητέρα συγκεκριμένα. Αλλά το να μένει μόνο πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Είναι φανταστική εμπειρία. Σας προτείνω να μείνετε μόνοι σας. Δεν είναι διαφήμιση για μοναχικότητα. Δεν είναι διαφήμιση αυτό. Μην φανταστείτε αυτό. Απλά μου αρέσει το να μένω μόνος μου. Έχει τρομερή πλάκα η όλη φάση. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, χαλαρώνουμε. Δεν είναι να κάνουμε τίποτα ιδιαίτερα, απλά έφερα τον υπολογιστή μαζί μου στο δωμάτιο για να σας δείξω αυτό το φως. Το οποίο εντάξει δεν είναι και το καλύτερη επιλογή, αλλά από το τίποτα είναι κάτι. Από το τίποτα. Σπαθώσα και το στικάκι, πού πήγα τώρα μωρέ. Πήγα, τα έφερα μαζί μου, άμε. Τέλος πάντων. Ας γιατί θα μείνει καημός. Από το είχα φέρει νομίζω. Από ό,τι θυμάμαι. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί έχω και ένα στη μνήμη συνέχεια τώρα εδώ. Έχει γίνει τρολιάρικη η ζωή μου πια. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα το βρούμε άλλη φορά. Τέλος πάντων. Τώρα πρέπει να το βρούμε. Θα έχει πει άλλη φορά. Τώρα πρέπει να το βρούμε. Θα έχει και το φως. Για να έχουμε καλύτερη θέα. Πού θα το είχα φέρει μου αεροστικάκι. Α, να το εδώ είναι. Ναι, το έχει. Τι τώρα, τι μετά. Α. Τώρα πες ότι δεν έφερες αυτό το φως να έφερες το φως που είσαι πέρα στο δωμάτιο. Ξέρουμε ότι είσαι ένα φωτιστικό στο δωμάτιο το δικό σου. Τι όταν δεν χρησιμοποιείς αυτό. Γιατί αυτό, αν είχατε δει το βίντεο που γύρισα στην Αθήνα, το Meditant to Athens Vlog Part 1, να ξέρετε ότι προσπάθησα να βάλω αυτό το φωτιστικό σε λειτουργία, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα κατάφερα. Προσπάθησα, ό,τι μπορούσα έκανα και τελικά πήγε άκρη αυτό το θέμα.
Πώς σας φαίνεται το αεροπλάνο, σας αρέσει? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όλη η φάση. Ας δεν μένω και συνέχεια non-stop μόνος με τις καλλιώς. Οπότε για αυτές τις λίγες φορές μέσα στον χρόνο που μένω τελείως μόνος μου στο σπίτι εδώ πέρα στην Αθήνα, πιστεύω ότι το όλο θέμα αξίζει και με το παραπάνω. Η όλη φάση, η όλη εμπειρία. Γιατί είναι φανταστική εμπειρία το όλο θέμα. Ξαναλέω, έγινε κάτι σαν promote το κανάλι μου. Αλλά όχι, ούτε προμοτάρω, ούτε διαφημίζω. Απλά κάνω ορισμένα βιντεάκια. Τώρα δεν ξέρω τι θα μπορούσα να φέρει μαζί μου, αλλά το σκέφτηκα. Το τρίποδο που έχω. Αυτό που είχαμε πάρει από το πλαίσιο. Σε πάει καλό καφέρι. Δεν το σκέφτηκα, είδες. Εντάξει, δεν πειράζει, που διακάνουμε και με το... Και αυτό πέρα το σκατό. Αυτό εδώ το σκατούλι. Κάτι γίνεται. Είναι και το καλύτερο, αλλά από το τίποτα είναι κάτι. Λοιπόν, ανοίξω λίγο την τηλεόραση. Απλά ο μόνος λόγος που φάω τον υπολογιστή το πέρα μαζί μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι το φωτιστικό. Τι το... Αν πω εδώ είναι χάλια. Ωραία, λοιπόν θα ανοίξω την τηλεόραση. Πίσω μόνο να μην γελίσω τίποτα, γιατί εγώ έχω τέσσερα τα τελείω όλα, όλοι κάνω στα χέρια μου. Ακόμα και το πιο μικρό πράγμα που κάνω ποτέ στα χέρια μου, το διαλύω αμέσως. Σε χρόνο, δε τε. Ακόμα και κουτάζει σε χέρια μου πολύ ο λόγος, το φέρνω πίσω λυγισμένο και αριστραμένο. Για να δούμε τι έχει τώρα σήμερα εδώ στην τηλεόραση. Γιατί την άνοιξα. Μπας και δούμε τίποτα. Αν και δεν νομίζω να έχει κάτι. Γιατί η τηλεόραση γενικά στην Ελλάδα δεν έχει τίποτα στο κόπτες. Έχει όλο ιδίες. Να την κλείσουμε, ωραία. Αφού δεν έχει τίποτα. Αν είχε... Τότε το βίντεο το προώρησα για βίντεο που θα χαλαρώναμε στο το δωμάτιο, το δικό μου. Αλλά αφού μπορώ να κάνω τέτοια βίντεο τώρα αυτή τη στιγμή εδώ, ας το κάνω τώρα, εδώ, αμέσως. Αφήνω το τελευταίο στην άκρη. Να... Α, περίμενε. Αν δεν έχουμε φωτισμό, αλλιώς θα έκανα κάτι ακροβατικά τώρα εδώ. Μπορούσα να μετακινήσω λίγο τον υπολογιστή για να κάτσω ολόκληρο πάνω στο κρεβάτι, αλλά δεν νομίζω να γίνεται. Ή δεν γίνεται. Για μισό. Μπορεί και να γίνεται. Θα το δοκιμάσω αμέσως τώρα. Βέβαια. Να ανοίξω αυτό ή να μην το ανοίξω. Γιατί εδώ γίνεται σκατά το βίντεο. Για να πούμε σαν να... Πιο χάλια από πριν. Για να φέρει εδώ μπροστή μας. Σιγά μου ρε. Γιατί κάνουμε... Νομίζω το χάλασα και αυτό. Αναμενόμενο ήτανε. Να το χαλάσω. Το περίεργο ήταν να μην το χαλάσω. Το περίεργο. Αλλά από ό,τι φαίνεται. Το χάλασα πάλι. Πάλι κάτι χάλασα. Όλο κάτι χαλάω, ρε φίλε. Τα πάντα, ό,τι και ό,τι και να πιάσω. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζω κάτι γίνεται και γίνονται τρολιές συνέχεια. Είμαι τρολιάρης άνθρωπος εγώ. Αρκετά τρολιάρης. Όλο κάνω μαλακίες και δεν τις ελέγχω. Θα έπρεπε να τις ελέγχω, εφόσον ξέρω τι κάνω. Αλλά τώρα φαίνεται ότι δεν το ελέγχω. Τις φλακίες που κάνω. Γιατί όπως είπα, είμαι τρολιάρης. Αν δεν το πεις και έτσι. Για να...
Επειδή δεν μου έχω εμπιστοσύνη, μην χάλα σε τίποτα εδώ. Σας είπα, ο μόνος λόγος που έφαγα την Παλαιστίνη για να έχω τον φωτισμό. Γιατί πολλοί με κεράζονται για το φωτισμό που έχω στα βίντεό μου και σας ακούω, αλλά δεν γίνεται να το βελτιώσω. Δεν έχω την τεχνολογία για να το βελτιώσω. Δεν έχω ούτε καλό φωτιστικό, ούτε καλό φωτιστικό ροφής, που είναι αυτό εδώ και αυτό που έχουμε όλοι στα δωμάτια μας. Δεν είναι και τα καλύτερα που έχουμε εμείς. Βλέπετε, αυτό δεν ανοίγει καν. Το γύρω γύρω περιβάλλει είναι βγαίνει ολόκληρο χάλια. Ενώ αυτό που έχω μέσα στο δικό μου δωμάτιο κάνει κάτι, κάνει κάποια δουλειά λίγο παραπάνω, αλλά όχι και κάτι τρελό. Λοιπόν, όσοι είδατε το προηγούμενο μου βίντεο που ανέβηκε σήμερα, που γύριζω γι' αυτό, τα ξέρετε για αυτό το βίντεο, το είχα ανακοινώσει από στο προηγούμενο, έχουμε κάνει εδώ. Και όχι με την τελευταία ανάλυση που κάναμε, γιατί έχω παρατηρώ ότι οι τελευταίες μου αναλύσεις δεν πάνε και πολύ καλά. Αλλά δεν σκοπεύω να σταματήσω μάγκες, θα συνεχίσουμε κανονικά τις αναλύσεις μας. Και ας μην έχουν επιτυχία. Αλλά δεν μπορεί να έχεις επιτυχία για όλα πια. Κάποια στιγμή θα μπορεί να αποτύχεις. Δεν είναι να έχεις πάντα επιτυχίες. Μπορείς κάποιες φορές να βρεις κάτι λίγο εμπόδιο σε κάτι. Για να σου χαθάει, για να το παρεξηγήσεις. Αλλά από ό,τι μπορώ να καταλάβω, είμαστε σε καλό δρόμο. Παρά ότι οι αναλύσεις δεν πάνε καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Σχετικά. Από ό,τι μπορώ να καταλάβω, βασικά. Λοιπόν. Δώσε τουλάχιστον αυτό τα βίντεο που κάνουμε, που χαλαρώνουμε και κάνουμε διάφορα είναι πολύ καλά, φέρνουν αποτέλεσμα. Αφού σας έχω πει ότι το βίντεο με τις περισσότερες προβολές έβαινε στο κανάλι μου είναι αυτή τη σειρά που χαλαρώνουμε. Τώρα το πως αυτό το βίντεο έπιασε 15.000 προβολές δεν θα το καταλάβω ποτέ. Εγώ 15.000 προβολές ούτε μία δεν μπορώ να πάρω από ένα βίντεο μου στο YouTube. Ούτε ένα, πραγματικά. Το λέω με ειλικρίνεια, δεν το λέω για να κοροϊδέψω. Άλλους που πάνε με δουλειά με εμένα. Τώρα πάνε με δουλειά γιατί αναλύσεις και εγώ δεν πάνε μαζί. Πραγματικά. Δηλαδή είναι να κάνεις κάτι, κάνε μόνο vlog. Ήταν να αναλύσει και vlog μαζί, δεν πάει. Δεν έχω διάλογο να κάνει κάτι παρόλο με εμένα. Κάνει ή μόνο αναλύσεις ή μόνο vlogs. Τώρα, άλλου σαν εμένα, εγώ δεν έχω δει. Ούτε στο ελληνικό YouTube, ούτε στο ξένο. Και υπάρχει και ελληνικό, υπάρχει και το ελληνικό YouTube που είναι χάλια και το ξένο που είναι κάπως καλύτερα. Τώρα, το συγκεκριμένο θέμα με το ελληνικό και το ξένο YouTube το έχω αναλύσει σε πρώτερο βίντεο. Τώρα, μη σου πω πιο, γιατί μου πάει 10 ώρες να το θυμηθώ. Να το πεις και έτσι. Εντάξει. Τουλάχιστον. Φαίνομαι. Μπορεί να καταλάβω. Εντάξει, απλά προσπαθώ να βελτιωθώ λίγο σαν άνθρωπος μέσα από το κανάλι μου. Είμαστε σε καλό δρόμο τώρα. Κάνουμε καλή αρχή. Μάλλον όχι αρχή, συνέχεια. Γιατί η ζωή συνεχίζεται όπως λέει και η κριτική παροιμία. Ή μάλλον άλλο, η ζωή επαναλαμβάνεται. Το είναι στάνταρ. Πώς το λένε. Πατάω εδώ συνέχεια το αποθήκη. Το οποίο έχει κρατήσει παρατητόντος. Και είναι και παλιό, ένα νοσρόνο είναι παλιό, αλλά στη σειρά και αυτό είναι ένα νοσρόνο, όπως μας λες. Νοσρόνο ήταν, το πήρα τον Νοέμβριο του 22 και τώρα είναι 10 μηνών ποντίκι.
κάτι και λίγο παραπάνω. Εντάξει, όμως είναι από τα καλά ποντίκια αυτά. Θα ρωτήσει και μου αρέσει πολύ που αλλάζει και το χρώμα. Έχει πολύ πλάκα η όλη φάση. Είναι μωρέ η φάση εδώ πέρα με τα ποντίκια. Όλοι οι υπολογιστές έχουν ποντίκι. Κάποια στιγμή θα υπάρχει ένας υπολογιστής που δεν θα έχει ποντίκι. Αλλά βέβαια ποντίκι στο αγορά δεν έχετε μόνο του από με setup υπολογιστή. Γιατί το ξενιθείς με το touch. Ενώ εγώ με το ποντίκι ο ξενιθείς, με το touch δεν μπορώ καθόλου. Πώς μπορώ να πατήσω να κάνω αποδίκηση μια εικόνα. Δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα αυτό. Πώ έχει πάει το βίντεο τώρα, έτσι δεν βλέπω καλά. Πώ έχει πάει. 15 λεπτά. Μια χαρά. Πάλι δεν φαίνομαι εγώ μόνο. Χαλιά. Άγια μαύρα το φωτισμός αυτός. Τώρα εδώ βράδυ που είναι, εδώ στην Αθήνα, νομίζω ότι άρχισε το κόπο η όλη φάση. Για να έχουμε αποτέλεσμα στα βίντεο. Πες εδώ με το φωτιστικό, αλλάζω συνέχεια το άγγλ της φόρτισης αυτού του φορτιστικού του μικρού στον υπολογιστή. Γιατί το έχω συνδέσει τον υπολογιστή μου αυτό το κολοκύθι εδώ. Κολοκύθι, πώς το πως θες. Άξι, νομίζω ότι... μαρέ, κοίτα εδώ. Αν βάλω το σώμα μου μπροστά, θα το καλύψω σε σίγουρα. Το φωτιστικό αυτό. Τέλος πάντων. Οπότε, αν θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο, κάντε να πάτε να δείτε το προηγούμενο. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται εδώ. Τι βίντεο είναι αυτό, για να μην σας μπερδέψει. Είναι τέλειο να κάνω μερικά παιδευτικά βίντεο ορισμένες φορές. Αλλά αυτό ίσως να είναι το πιο τροβιάρικο από όλα. Από όλα τα βίντεο που έχω κάνει μέχρι τώρα. Από όλα, πραγματικά. Πού είναι, πού είναι. Να το. Είδες τώρα δεν φαίνομαι. Τώρα φαίνομαι ο μισός. Φαίνομαι μισός. Λοιπόν παιδιά, σιγά σιγά να σας αφήσω, μην σας καταβάλω από τις υποχρεώσεις σας. Το ξαναλέω, πήγαινε να δείτε το προηγούμενο μου βίντεο, ανέβηκε και αυτό σήμερα που γύριζα αυτό. Μαζί με αυτό δηλαδή ανέβηκε και το προηγούμενο. Στους οποίους ουσιαστικά ανακοινώνω αυτό το βίντεο, βλέπετε τώρα. Έτσι, μήνα, φαίνομαι, ωραία. Τώρα... φαίνομαι και... νομίζω έχω βρει το κατάλληλο άγγλ για αυτό το βίντεο, για αυτό το πλάνο. Έχω βρει το καλύτερο πλάνο. Αυτό. Όπως εδώ να το είχα βάλει και μπροστά στην υπολογιστή και να φαίνομαι εγώ full face, full mask, πώς το λένε. Αλλά ούτε αυτό το σκέφτηκα. Γενικά δεν σκέφτομαι το τέλος. Αυτό είναι ο ορισμός της τρολιάς που λέμε. Αν έχετε ακούσει την νεολαία, τη λέει αυτό συνήθως. Είναι η μόνη λέξη της νεολαίας που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου. Είναι αυτή η καινούργια εποχή της νεολαίας που λένε όλοι. The new era που λένε όλοι.
Δεν έχει πάει ήδη 20 λεπτά. Το κανονικό μέγεθος για μένα είναι 26 με 27 λεπτά για normal video. Τώρα για το υπόλοιπο είναι λίγο θέμα το πώς θα μπορέσει να το πεθάσει στην όλη ιστορία. Για να πειράξω λιγάκι εδώ. Για να πειράξω λίγο εδώ. Ευχαριστή μου. Πόσους φακέλους έχω φτιάξει σήμερα, 55 φακέλους. Πολλούς φακέλους. Αρκετούς έχω φτιάξει. Σε μόνο αυτό το τσικάκι, έχω άλλα δύο που έχω κάνει πάνω με δουλειά. Εντάξει, κάτι λέει όμως. Λέει δουλειά. Είναι δουλειά η όλη φάση. Πλέον. Έχει κερδίσει να κάνει σε δουλειά. Όχι το YouTube, το YouTube δεν είναι δουλειά, το ξαναλέμε, το έχω πει πολλές φορές. Το YouTube δεν είναι δουλειά. Δουλειά είναι κανονική, αλλιώς άγαμε και ο Παπαδημήτρης που θα ήταν για ένα κανάλι με μαγειρική και έβαζε λεφτά από τη μαγειρική, από το βίντεο μαγειρικής. Θα είχε δει τους sponsors και θα έκανε δουλειά εκεί, αλλά το YouTube δεν είναι δουλειά. Τα ταινίες αυτά είναι όλα βλακίες, βλακίες του καθενός. Εγώ ταινίες ποτέ δεν θα κάνω σε κανέναν. Για κανένα και για τίποτα, πραγματικά. Αλλιώς, πες πίσω κοινωνία. Με τα ταινίες που κάνουν όλοι στους YouTubers, στους καθένα ξένο YouTuber. Ή ακόμα και Έλληνα. Ή γέννης μου κάτι αν είναι τέτοιες αυτομάρες. Α, επίσης, μάγκες, θέλω να πω ότι αύριο που θα είναι πάλι η μέρα δικιά μας, γιατί το σπίτι θα είναι όλο δικό μου πάλι, θα κάνουμε βίντεο, θα καθαρίσουμε το δωμάτιό μου. Α, το πελάσα από σπόντα, στο προηγούμενο βίντεο στο short που ανέβασα. Αλλά θα κάνουμε βίντεο καθαρισμού το δωμάτιό μου, ξανά. Για ακόμη φορά. Και μετά θα το ξαναχαλάσω σε ένα δευτερόλεπτο. Είναι έτσι είμαι ικανός. Να τα χαλάω όλα σε ένα δευτερόλεπτο και παραπάνω. Μάλλον όχι παραπάνω, λιγότερο, σε μίλι δευτερόλεπτα. Μίλι σέκονς που λέμε. Anyway. Πάμε πέσω και πέρα το βίντεο για να δω. 22 λεπτά αν βλέπω καλά. Αν βλέπω καλά, μπορεί να μην βλέπω καλά. Είναι με τυφλός. Στην αρχή έγινε λίγο το διάρκεια αυτό το βίντεο, αλλά μετά λίγο το σημάδεψα. Κατά κάποιο τρόπο. Α, κάτσε. Να βάλω λίγο και το ακουδίσιο. Να ανοίξω τα φώτα για να δω το κοντό του ακουδίσιο. Αν το έχουμε εδώ. Ή μπορεί και να το έχουμε εδώ. Είναι τώρα το ακουδίσιο. Γιατί εδώ θα κοιμηθώ σήμερα στο διπλό. Εντάξει, το βρω άλλη φορά. Δεις να κάνουμε το φως, να το κλείσουμε σιγά σιγά. Έτσι να δώσω και αυτό από την κάμερα. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας σήμερα με αυτό το glitchy βίντεο. Τώρα πώς θα το ονομάσω, μάλλον θα το ονομάσω Let's Relax Vlog, ξέρω εγώ, κάπως έτσι. Βρίσκω περίεργα ονόματα για τα βίντεο μου. Είναι ανάλογα, είναι το γούστο του καθενός. Άλλο θα μπορούσε να πει Let's talk about various topics, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε. Εντάξει. Ωπ, κοίτα εδώ, κάνει αυτό.
νούμερα. Αλλά είναι. Είναι έχει διάφορους τρόπους που μπορείς να ρυθμίσεις αυτό. Έχει ωραίες ρυθμίσεις. Anyway. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Εδώ πέρα με το Gigi Video. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνετε μέχρι το τέλος και παρακολουθήσατε. Και εμείς ραντεβού στο επόμενό μας βίντεο. Οπότε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!